Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 921. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 15ο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Σελίδα 921, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ, 15 κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Είπε δε ο Χριστός, άνθρωπος της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμέρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα, ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε εν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθείς λοιπόν, υπάγει προς τον πατέρα μου. Θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρτε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέρονται στον μόσχον των σιτευτών σφάξατε, και φαγόνται σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη». Και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία ανήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτη τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν. Είσαι με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν των μόσχων των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον σι πάντα με τεμούησε και πάντα τα εμάς άενε. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν». Η παραβολή του λεγόμενου ασώτου Υιού. Όμως στην πραγματικότητα είναι η παραβολή της αγάπης του Πατρός. Η παραβολή του χαρακτήρα του ανθρώπινου στο πρόσωπο του πρεσβύτερου Υιού. Μία παραβολή μοναδική που αποκαλύπτεται μέσα από αυτήν και φανερώνεται πλήρως, απολύτως η υπόσταση του Θεού, ο Λόγος του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών και ο άνθρωπος μπροστά στην αγάπη του Θεού. Μία παραβολή μοναδική. Ένας πατέρας είχε δύο γιους και ένα μεγάλο σπίτι μέσα στο οποίο υπήρχε αυθονία πάντων και υπήρχαν δούλοι και δούλες που υπηρετούσαν τον πατέρα, τα παιδιά που υπηρετούσαν το σπίτι αυτό, τον οίκον του Θεού αυτόν. Όμως τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μία περίεργη τροπή. Ο γιος ο μικρότερος ξαφνικά δεν θέλει να μείνει στο σπίτι του πατέρα.
Κάτι γίνεται μέσα του. Κάτι αλλάζει. Κάτι συμβαίνει. Και θέλει να βγει έξω, να φύγει. Από τη φροντίδα, από την παρουσία, από την ευρυχωρία, από την ευλογία του πατέρα και του οίκου του. Παράξενο, αλλά αληθινό. Αληθινό γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Αληθινό γιατί ο διάβολος έχει μία αποστολή θέση στον εαυτό του. Να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Να παρασύρει τα παιδιά του Θεού, το παιδί του Θεού, έξω από την ασφάλεια, την ευλογία του Πατέρα. Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό, αλλά είναι αληθινό. Και σύνηθες. Το διάβολο θα τον δούμε σαν ένα ψαρά που παίρνει ένα γκίστρι, το ρίχνει και βάζει το καλύτερο δόλωμα γιατί θέλει να παρασύρει τα ψαράκια. Και κανένας δεν πειράζεται από το Θεό. Ο Θεός είναι απείραστος κακών, δεν πειράζει κανέναν και δεν πειράζεται από κανέναν. Αλλά ο άνθρωπος πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έχει αφθονία μέσα στη θάλασσα το ψαράκι, αλλά η καρδιά του τον οδηγεί στο δόλωμα, γιατί είναι φανταχτερό. Στους πειρασμούς, στα φώτα της Βαβυλώνος, στην απόλαυση της αμαρτίας και δεν λογαριάζει ότι είναι προσωρινή. Και το βλέμμα του βλέπει δεξιά και αριστερά. Και η καρδιά του ταράζεται, ενοχλείται. Ξεσηκώνεται η σάρκα του. Σκέφτεται, διαλογίζεται. Δεν κοιμάται τη νύχτα και η επιθυμία του αυξάνει. Δεν θα έρθει η στιγμή, λέω, ανοήτως και ανθρωπίνος, που θα γίνω 18 χρονό. Έφυγα. Αλλά δεν είναι για να φύγεις η ηλικία. Για να φύγεις είναι η καρδιά. Και πείθεται. Και πείθεται από την καρδιά του. Και πείθεται από τον πειρασμό. Και πείθεται από τα φώτα της Βαβυλώνας. Και πείθεται από την απόλαυση της αμαρτίας. Και τώρα πια δεν θέλει να μείνει άλλο στο σπίτι. Δεν θέλει. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, ανέχεται την αδυναμία του ανθρώπου και τον βοηθάει. Ανέχεται την άγνοια του ανθρώπου και του αποκαλύπτει. Ανέχεται την ασθένεια του ανθρώπου και προσεύχεται ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας διαστεναγμών αλαλήτων. Αλλά εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και είναι εντελώς αδύναμος, ο παντοδύναμος Θεός είναι στη θέληση του ανθρώπου. Αδύναμος ο παντοδύναμος Θεός. Και έχει πια το δικό του αγώνα, το δικό του έργο. Ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, λέει ο Χριστός. Αλλά αποδέχεται ταπεινά, με αγάπη, με συντριβή. Αλλά δεν μπορεί παρά να αποδεχθεί τη θέληση του παιδιού του. Πόσο άραγε ο πατέρας που γνωρίζει, όταν άκουσε από το γιο του ότι θέλω να μοιράσεις την περιουσία, μισή σε μένα και μισή στον αδελφό μου, πόσο τα σπλάχνα του θα ταράχθηκαν, πόσο τα μάτια του θα έτρεχαν δάκρυα. Αγωνία, φόβος, θλίψη, αλλά καμία επέμβαση. Δεν μπορεί ο παντοδύναμος Θεός
να αντισταθεί στη θέληση του ανθρώπου και υποτάσσεται. Θέλεις, παιδί μου, το ανήκον μέρος της περιουσίας σου, πάρτο. Ούτε καν το ρωτάει τι θα το κάνεις, γιατί το θέλεις. Ούτε με μισόλογα, ούτε με υπόνοιες, γιατί είναι Θεός και δεν είναι άνθρωπος όπως κάνουμε εμείς. Είναι Θεός. Είναι πιστός στο λόγο του να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί. Και χωρίς την ελαχίστη, την παραμικρή αντίδραση, με την ψυχή του πονεμένη, τραυματισμένη, του ανοίγει την πόρτα και του λέει πήγαινε. Χαρούμενος, τα κατάφερα. Γλίτωσα από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που είναι πολύ αυστηρή. Γλίτωσα από την εκκλησία. Βρήκα την ελευθερία μου. Είμαι ελεύθερος τώρα, πραγματικά ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Και δεν ξέρει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ελεύθερος, από εδώ και στο δεξής θα είναι δέσμιος. Ανάποδα τα βλέπει, ανάποδα τον πληροφόρησε η καρδιά του, ανάποδα τον πληροφόρησε ο διάβολος, ο κόσμος και η Βαβυλώνα του κόσμου τούτου. Και κάθε απόφασή μας έχει τις συνέπειές του. Ζω ένας σώτος. Απολαμβάνω την εκχύληση της αμαρτίας. Αλλά δεν ξέρει ότι είναι προσωρινή η απόλαυση της αμαρτίας. Τα έχασε όλα. Και άρχισε να στερείται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αποστασίας των ανθρώπων. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής. Οι άνθρωποι άρχισαν να στερούνται. Και αυτό δεν διορθώνεται πια. Αλλά κι αν προσώρας διορθωθεί, θα είναι οι οδύνες της εγκυμονούσης. Που ενώ οι άνθρωποι θα λένε ειρήνη, ειρήνη, ευνίδιος θα έρχεται επ' αυτούς ο όλεθρος. Δεν υπάρχει πιθανότης να επανέλθει σε ευημερία και σε βρυχωρία ο άσωτος Υιός. Από στέρηση σε στέρηση. Δεν υπάρχει πιθανότης να έρθει σε ευημερία ο πλανήτης μας. Από στέρηση σε στέρηση θα πηγαίνει. Γιατί ενώ ο Θεός τους καλεί, δεν προσέχουνε. Ενώ ο Θεός τους φωνάζει επιστρέψτε, αυτοί πηγαίνουν στα είδωλα, στους βαλίμ και στη γη την, και στη ζωή την άσωτη. Από στέρηση σε στέρηση. Και τούτο είναι προφητικός λόγος, όχι δικός μου, του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει σωτηρία στην αδικία. Δεν υπάρχει ευλογία στην αμαρτία. Δεν υπάρχει ευρυχωρία στην παράβαση και στην αποστασία. Στέρησης, θλίψης, κραυγές αγωνίας, απελπισία. Ο μισθός της αμαρτίας εν τέλει είναι θάνατος. Όμως ο Θεός, ο Πατέρας, αγαπάει τον άσωτο Υιό. Δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, αλλά με υπομονή μεγάλη και με αγάπη αυξάνουσα περιμένει να έλθει σε Αυτόν. Και θα έλθει. Και πολλοί θα έλθουν σε Αυτόν. Γιατί βρυχάται ο Θεός σαν λιοντάρι. Μετανοείται. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Όμως έχει ακόμη δρόμο ο άσωτος Υιός, ο αποστάτης, ο απομακρυσμένος. Όταν αυτά πια έγινε πείνα μεγάλη,
Και ο Λόγος του Θεού λέει πίνες κατά τόπους. Και ενώ οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, στην εκχύληση της αμαρτίας, η στέρησης θα έρχεται. Και στέρησης δεν είναι μόνο στα αγαθά, αλλά είναι στην αγάπη, στην πίστη, στη χαρά, στην ειρήνη. Σ' όλα τα αγαθά, γιατί πάσα δόσεις αγαθή και πανδόρημαν τέλειον, όπως και να ονομάζεται. Είτε υλικό, είτε ανθρώπινο, είτε γήινο, είτε πνευματικό, έρχεται εκ των Πατρός των Φώτων. Και αν ο Πατέρας των Φώτων δεν δίνει, στέρησης, αγωνία. Αγωνία για τις επιταγές, αγωνία για τις δόσεις, αγωνία για τα παιδιά, αγωνία για τα ναρκωτικά, αγωνία για τις αρρώστιες, αγωνία, 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 φόβος, θάνατος. Μέχρι που πήγε και βρήκε ποιος, το Αρχοντόπουλο, ο γιος του πατέρα, βρήκε έναν βοσκό γουρουνιόν και του λέει άσε με να βόσκω γουρούνια και να μου δίνεις από τα ξυλοκέρατα που τρώνε αυτά για να γεμίζω την κοιλιά μου στη μεγάλη στέρηση. Και ο άρχοντας των γουρουνιών ούτε από τα ξυλοκέρατα δεν του δίνε να φάει. Ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος. Γιατί υπάρχουν τα πρόβατα, αλλά υπάρχουν και τα γουρούνια. Υπάρχουν οι πλανημένοι, αλλά υπάρχουν και οι πλανώντες. Και αυτός κατάντησε να είναι υποχείριο του άρχοντα των γουρνιών. Και έμενε μόνος του, χωρίς ελπίδα. Ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος σου χωρίς ελπίδα? Με μια ζωή τραγική, χωρίς παρόν και χωρίς μέλλον. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήλθε σε Αυτόν. Δεν μας λέει ο Θεός πώς ήλθε σε Αυτόν, αλλά εγώ ξέρω ότι ο Θεός τόσο πολύ τον αγάπησε και τον ήλκυσε με το έλεος του. Δηλαδή του θύμισε. Του θύμισε τις παλιές καλές μέρες, όταν απολάμβανε τα πάντα στο σπίτι του πατέρα του. Του έφερε εικόνες. Με διάφορους τρόπους και πολλούς τρόπους έχει ο Θεός να σε φέρει και να σου φανερώσει και να σου θυμίσει. Και με ενύπνια και με καταστάσεις και με πολλά πράγματα έχει ο Θεός να σε ξυπνήσει. Δεν ήρθε μόνος του εις Αυτόν. Είδε το κακό. Είδε το θάνατο. Και θυμήθηκε. Και όταν ήρθε εις Αυτόν είπε... Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Αυτό που έβλεπε ήταν ότι χάνεται από την πείνα. Δεν ξέρω αδελφοί αν έχετε βρεθεί ποτέ σας να πεινάτε. Εύχομαι ποτέ και κανείς. Αλλά πρέπει να είναι τραγικό. Να μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και να μην έχεις ένα ποτήρι γάλα. Να μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και να μην έχεις ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό που σε εμάς ίσως φαίνεται τρομακτικό αλλά μακρινό, είναι καθημερινό στα 2/3 των ανθρώπων σήμερα
και σε ένα μεγάλο ποσοστό από το 1/3 των ανθρώπων σήμερα. Πόσους από αυτούς θα Θεός θα φέρει σε Αυτόν? Να καταλάβουν, να εννοήσουν, να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο δόσεις αγαθές και δώρα τέλεια στέλνει ο Θεός. Ο διάβολος είναι αυτός που καταστρέφει. Είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, που στερεί, που αφαιρεί, που κλέβει. Είναι κλέπτης και ληστής. Πόσοι θα το καταλάβουν? Πολλοί αδελφοί. Γιατί είναι γραμμένο: ήλθε εις Αυτόν και πήρε το δρόμο της επιστροφής, έτσι όπως ήταν, βρώμικος, να μυρίζει γουρουνίλα, αδύναμος, άθλιος, που να σκεφτεί πια για τη ζωή και την απόλαυση της αμαρτίας. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, και ευχαριστώ το Θεό κάθε φορά που το διαβάζω: και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, αυτό, και ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Ενώ ήταν πολύ μακριά, μα τι έκανε ο πατέρας? Τον περίμενε, παρακολουθούσε από μακριά πότε θα έρθει. Η καρδιά του ήταν γεμάτη σπλάχνα. Πότε θα μετανοήσει? Πότε θα αλλάξει γνώμη? Πότε θα εννοήσει? Πότε θα καταλάβει? Πότε? Και αυτό το πότε δεν έχει όρια του Θεού, αδελφοί. Δεν έχει όρια. Και από μακριά τον είδε. Και δραμών εγκατέληξε το σπίτι και άρχισε να τρέχει. Επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Και ευχαριστούμε το Θεό για την ελληνική γλώσσα. Δεν λέει τον αγκάλιασε, επέπεσεν. Ξέρετε τι θα πει επέπεσεν? Με όλο το σώμα του, με όλη την ψυχή του, με όλη την καρδιά του έπεσε πάνω του. Και όχι εφύλησεν, κατεφύλησεν. Άρχισε να τον φυλάει στα μάτια, στα χέρια, στα πόδια, στα αυτιά, στα μαλλιά, παντού, παντού, παντού. Γιατί η αγάπη του ξεχύλισε, επέστρεψε, ήρθε. Και ήρθε με τη θέλησή του. Ήρθε μόνος του. Αν και οι προσευχές του μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων στον ουρανό, και οι προσευχές του παράκλητου στη γη υπέρ των αμαρτωλών είχαν σοβαρά αποτελέσματα, αλλά και το έργο του Θεού στη ζωή του είχε σοβαρότερα αποτελέσματα. Μέσα στη χαρά του άρχισε η αποκατάσταση. Δεν κράτησε πολύ. Δεν του είπε, έλα να μου πεις, μετανοείς, επιστρέφεις. Δεν έβαλε όρους, προϋποθέσεις, τίποτα. Η αγάπη δεν βάζει προϋποθέσεις, αδερφοί. Η αγάπη δεν έχει όρια και όρους. Η αγάπη είναι πλήρη, τέλεια. Ένδοξη και αγία η αγάπη του Θεού. Για να δούμε, άραγε μετενόησε αφού ήρθε. Για να δούμε τη ζωή του αφού έφτασε. Φωνάζει τους δούλους του. Φέρετε έξω, φέρετε έξω, δεν μπορεί να μπει μέσα όπως είναι. Πριν μπει μέσα πρέπει να τακτοποιηθεί. Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη. Ντύσατε αυτόν. Δώστε του το δαχτυλίδι στο χέρι του. Και φορέσατε τα υποδήματα στους πόδας του. Και πάλι αρχοντόπουλο. Με τα ενδύματα της σωτηρίας τα λαμπρά και τα ένδοξα. Με τον αραβόνα του πνεύματος του Αγίου, το δαχτυλίδι του πνεύματος του Αγίου στο χέρι του. Και τα υποδήματα του Ευαγγελίου της ειρήνης του Θεού στα πόδια του. Και γεμάτος χαρά μεταδίδει τη χαρά του σε όλο το σπίτι του. Πολύ μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό.
ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφείμ, για έναν αμαρτωλό που επιστρέφει. Πολύ χαρά γίνεται, γιατί είναι η χαρά που δίνει ο Θεός. Σφάξτε και το μόσχο το στεφτό. Ό,τι το καλύτερο να ταΐσουμε το παιδί μου. Δόξα στο Θεό. Και μαζί με το παιδί μου να φάμε όλοι μαζί. Το μοσχαράκι το μικρό που το φροντίζουμε με το πιο νόστιμο κρέας. Ό,τι το καλύτερο για το παιδί μου. Γιατί εγώ είμαι Θεός και δεν είμαι άνθρωπος. Κι εγώ είμαι μακρόθυμος ελεήμων, σπλαχνικός. Εγώ είμαι αγάπη. Αλλά να που εμφανίζεται τώρα αυτός που είναι άνθρωπος και όχι Θεός. Κύριε μου, φύλαξέ μας. Θα τολμούσα να πω, αδερφοί αγαπητοί, ανθρωπίνος και ανοήτως, ότι τελικά δεν κινδύνευε τόσο πολύ με θάνατο ο άσωτος, όσο αυτός που έμεινε πιστός. Ο άσωτος ήρθε με συντετριμένη καρδιά, με ταπεινωμένο πνεύμα. Δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν έναν των μισθωτών σου. Όμως ο άνθρωπος που δεν είναι Θεός, ο αυτοδικαιωμένος, όταν άκουσε, ρώτησε και έμαθε ότι επέστρεψε ο αδελφός του που ήταν απολωλός και ευρέθη, που ήταν τιμωθάνατος και ανεστήθη, θύμωσε γιατί δεν μπόρεσε να κατανοήσει το πνεύμα του Πατέρα και δεν ήθελε, λέει η Γραφή, να μπει μέσα. Οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Και ο Πατέρας βγαίνει έξω και βλέπει τον κίνδυνο που διατρέχει ο πρεσβύτερος Υιός, ο μεγαλύτερος Υιός, και αρχίζει να τον παρακαλεί. Και πάλι η καρδιά του σκίζεται, πληγώνεται, βλέποντας τον κίνδυνο που διατρέχει ο μεγαλύτερος Υιός. Σε παρακαλώ, έλα μέσα. Ο αδελφός σου νεκρός ήταν και ανέζησε, χαμένος ήταν και ευρέθηκε. Πρέπει να χαρούμε. Έλα μέσα, έλα μέσα. Όμως εξακολουθεί να είναι άνθρωπος, όχι Θεός, αλλά ούτε καν μοιάζει στον Πατέρα του. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε, να μοιάσουμε στον Πατέρα μας. Να μοιάσουμε στον Πατέρα μας. Ιδού τόσα έτη εγώ σε δουλεύω. Κοιτάξτε, αυτοδικαίωση, σκληρότητα. Τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και λέει και αλήθεια. Αλλά βλέπει την αλήθεια ανάποδα από ό,τι βλέπει ο Θεός. Τόσα χρόνια σε δουλεύω, ποτέ μου εντολή σου δεν παρεύει. Και εσύ δεν έδωκε σε μέ ούτε ένα κατσικάκι να φάω με τους φίλους μου και να εφρανθώ. Όταν όμως ήρθε ο Υιός σου, ο καταφαγόν σου των βίων με τα πορνών, ο αμαρτωλός και άθλιος, έσφαξας γι' αυτόν ακόμη και το μόσχο το συτευτό. Έχει επιχειρήματα ο άνθρωπος, λογικά, αλλά δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Και σήμερα αυτό να προσευχόμαστε, αδερφοί, όπως είπαμε από την αρχή, να καταδικάσουμε τα επιχειρήματά μας και τη λογική μας και να εξητήσουμε το Πνεύμα του Χριστού. Γιατί λέει η Γραφή, όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Το Πνεύμα του Χριστού είναι αγάπη. Το Πνεύμα του Χριστού είναι θυσία.
προσφορά. Δεν έχει απέτηση, δεν έχει διεκδίκηση. Δεν έχει εξουσία επάνω σε ανθρώπους. Δεν έχει δόξα ανθρώπινη και μεγαλεία. Έχει σταυρό και θυσία και προσφορά. Και ο πατέρας συνεχίζει. Αλλά τα πράγματα εδώ είναι πολύ δύσκολα. Ο γιος του πια έχει πάρει τον κακό το δρόμο που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τέκνον μου, συ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Όμως έπρεπε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν. Έπρεπε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν. Τι κρίμα που εσύ δεν χάρηκες και δεν εφράνθηκες. Έπρεπε όμως. Σχεδόν τελεσίδικο. Τι κρίμα που ενώ έπρεπε να χαρώμεν και να εφρανθόμεν, διότι ο αδελφός σου ήτος ήτο νεκρός και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη, εσύ αντιθέτως οργίστηκες και εθλίβεις και δεν θέλησες να εισέλθεις στη χαρά του Κυρίου σου. Σπλαχνίζεται και τον πρεσβύτερο, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τον αφήσει να κάνει αυτό που θέλει και θα έχει πάλι μια ελπίδα στην καρδιά του. Θα έλθει και αυτός εις εαυτόν. Σε περιμένω. Θα έλθεις εις εαυτόν. Σήμερα αδερφοί να έρθουμε εις εαυτόν όλοι. Να έρθουμε αδερφοί σήμερα εις εαυτόν. Αμήν.